Δύο επισημάνσεις θέλω να κάνω. Καταρχήν συγχαρητήρια στην Επιτροπή για τον αγώνα που έκανε. Γιατί πήρε στις πλάτες του βάρος όλων των Προέδρων. Συγχαρητήρια, ειλικρινά από τα παιδιά σας του λέω. Και φέρετε την τελευταία στιγμή, έτσι, πριν πούμε στο χειμώνα, μετά από πολλές επαφές, δεν τις ξέραμε. Ειλικρινά δεν τις ξέραμε. Εμείς σαν αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ ήδη μια συνάντηση να μας πείτε ότι είχατε επαφές. Είχατε μια συμπεριφορά από κάποιους ενδεχομένως που δεν άρμοζε στο πρόσωπο των ερμηνεωτών και των αναγκών που έχουν. Δύο επισημάνσεις. Ότι ο δασικός κώδικας έχει κενά. Έχει πολλές ερμηνείες και καταδοδογούν οι διοικούντες, αυτοί που ασκούν την διοίκηση, γιατί δεν είναι ο Δήμος. Ο Δήμος δεν μπορεί να αποφασίσει δυστυχώς. Έτσι, είναι οι αποκεντρωμένοι. Καταδοδογούν, δίνει ή δεν δίνει τις άδειες σύμφωνα με τα δεδομένα των ατομικών αναγκών. Η χαρά και η ευτυχία το να μοιράζουν ή να απορρίπτουν δικαιώματα είναι ότι σας δώσανε το δικαίωμα και σας βάλανε και ευθύνες να διαχειρίζεστε δημόσια περιουσία, δημόσιο δάσος. Αν κατάλαβα καλά. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, σας δίνει ευθύνες και είστε υπόλογοι για δημόσιο δάσος. Να ήταν δημοτικό, θα είναι κατάξει, είστε... Αυτό δείχνει μακριά πάρα πολλά. Θεωρώ ότι στο σημείο που φτάσατε εδώ, που φέρατε το θέμα και πολύ καλά το κάνετε, θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή, με ό,τι μέσα έχει, σύσουν, εγώ πιστεύω ότι οι μίσους ελάσσουν, η συμπολίτευση, είμαστε μαζί σας, και θεωρώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε να κάνουμε παράσταση, είτε να προσβάλλουμε, είτε να καταγγείλουμε, προκειμένου να βρεθεί το δίκαιο για τον ερμηνεωτό, ούτως ώστε να βγάλουμε το χειμώνα αυτόν, τον δύσκολο χειμώνα που ενδεχομένως έρχεται, και την άνοιξη να είμαστε προετοιμασμένοι για τον επόμενο. Τίποτα άλλο, Πρόεδρε, ευχαριστώ.